Σε παρακαλώ. Αυτό. Θα πάρει αυτό. Όχι, όχι. Αυτό εδώ θα το πάρει. Πάτο. 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 Για μένα, για τον εγγονό σου. Γεια σου παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα challenge video, το οποίο είναι λίγο ιδιαίτερο σήμερα γιατί το σκέφτηκα μόνος μου, δεν ξέρω πώς θα βγει, δεν ξέρω πώς θα πάει, μαζί θα το περάσουμε όλο αυτό, να δούμε τι θα βγει. Το σημερινό challenge τι είναι? Είναι απλό, θα σας πω τι θα κάνω και ελπίζω να καταλάβετε. Είναι το cake challenge, δηλαδή τι θα κάνω? Θα φτιάξω ένα κλασικό cake, το συνηθισμένο που τρώμε όλοι, το βανίλια. Δεν θα βάλω όμως βανίλια μέσα. Και μετά τι θα κάνω? Θα κλείσω τα μάτια μου, θα τα δέσω, να μην βλέπω τίποτα. Και θα έχω μπροστά μου απλωμένα όλων των ειδών τα μπαχαρικά και διάφορα άλλα υλικά που μπορούμε να βάλουμε μέσα. Όπως σκόρδο, αλάτι, πιπέρι, θυμάρι, τσίλι, μαϊντανό, κόλιανδρο. Ό,τι ξέρετε από μπαχαρικό και μυρωδικό θα το διαλέξω. Και θα κλείσω τα μάτια μου που λέτε και θα διαλέξω 5 με 6 υλικά. Και ό,τι πιάσω με κλειστά τα μάτια θα το ρίξω μέσα στο κέικ, θα το ψήσω, θα το δοκιμάσω να δω πώς είναι και αν τρώγεται και θα δώσουμε και στην Τουτούλα να δοκιμάσει, να μας πει και αυτή τη γνώμη της. Πάμε τώρα να φτιάξουμε το κέικ, το απλό το κεκάκι, το κλασικό, για να προσθέσουμε στη συνέχεια τα υλικά μας τα περίεργα. Φύγαμε! Λοιπόν παιδιά, όπως βλέπετε, γιατί εγώ δεν βλέπω Χριστό και Παναγία, έχω κλείσει τα μάτια μου, μου έχουν απλώσει εδώ μπροστά μου όλα τα υλικά που μπορώ να διαλέξω. Είναι τα περισσότερα μπαχαρικά, δηλαδή σκόρδο, θυμάρι, τέτοιου είδους υλικά έχω μπροστά μου. Οπότε, τώρα θα διαλέξω 5 υλικά, άντε και άλλο ένα bonus, θα δούμε αναλόγως τι θα διαλέξω και θα τα ρίξουμε μέσα στο κέικ. Πάμε να ξεκινήσουμε με την επιλογή. Και ο Θεός βοηθός, έχω μαστουρώσει το μεταξύ από την τόση μυρωδιά εδώ πέρα από τα μπαχάρια. Πάμε. Λοιπόν, πρώτη επιλογή, αυτό. Το βάζω εδώ. Θα το ανοίξουμε μετά να δούμε. Πάρτο, δεν βλέπω τίποτα, δεν ξέρω πού να κουμπίσω. Κουμπάω εκεί. Λοιπόν, συνεχίζω. Ο! Αυτό. Εδώ, βαρύ είναι αυτό, οχ. Πόσε, δύο. Ωραία, συνεχίζω με... Όπα, στο πιπέρι είναι αυτό. Δεν θα τα κουνάω για να μην βλέπω. Το άλλο είναι αυτό. Ο! Το άλλο είναι αυτό. Άλλα πόσο έχω ακόμα, άλλα δύο. Άλλο ένα, θα βάλω άλλα δύο για να έχουμε και bonus. Λοιπόν, το άλλο αυτό. Και το άλλο. Αυτό. Όχι. Αυτά είναι τα πιπέρια. Όχι. Είμαι σίγουρος. Άντε αυτό. Τέλος. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δω τι διάλεξα. Μάλιστα. Λοιπόν, το πρώτο που έχω διαλέξει εδώ πέρα είναι το κείμινο. Όχι, είναι πάρα πολύ βαρύ το κείμινο, παιδιά. Θα μυρίσει σαν σουτζουκάκια. Το πρώτο είναι το κείμενο. Το κείμενο. Το επόμενο είναι τσίλι. Δεν ξέρω αν είναι καυτερό όμως αυτό το τσίλι, για να μυρίσω. Δεν καταλαβαίνω αν είναι καυτερό. Θα δούμε πώς θα δείξει στο κέικ. Το επόμενο είναι μείγμα για κοτόπουλο, τέλεια. Το επόμενο είναι σκόρδο. Ωραίο κέικ. Αυτό τι είναι? Τι είναι αυτό? Μείγμα για μπιφτέκια. Και το τελευταίο, θυμάρι. Τα πιο βαριά διάλεξα, παιδιά. Για να μυρίσω. Φακές μυρίζει αυτό. Οπότε, τώρα θα τα βάλω όλα μέσα στο κέικ, θα το ψήσω, θα το δοκιμάσω και θα δώσω και στο τούλο να το δοκιμάσει. Πάμε να τα ρίξουμε μέσα στο κέικ. Λοιπόν, έφερα το μείγμα μου, ήρθε η ώρα να βάλουμε μέσα τα υπέροχα υλικά μας. Ξεκινάω με το θυμάρι, ό,τι πιάνω τώρα θα βάζω, δεν έχει σημασία. Δείτε και το μείγμα τι ωραίο πετυχημένο που έχει γίνει. Ρίχνω, θα ρίχνω γερές δόσεις, δεν θα παίζω.
Εντάξει, πέρα και το νομίζω, δεν χρειάζεται παραπάνω. Συνεχίζουμε το τσίλι μας. Χίλι. Μάους μου είναι. Ρε εσύ, τι είναι αυτό? Δυστυχώς είχαμε μια τυχαία με το τσίλι, είχε πιάσει μαμούνια γιατί δεν το τρώμε. Οπότε διάλεξα να βάλω κόκκινο πιπέρι γλυκό όμως, για να ταιριάσει και με το κέικ. Ρίχνουμε κόκκινο πιπεράκι, υπεραρκετό, και συνεχίζουμε με το μείγμα για κοτσόπουλο. Το μυρίζει πάρα πολύ ωραία, μυρίζει σαν τα bake roll, σαν τα πίτσα, κάτι τέτοιο μου βγάζει. Λίγο ακόμα, εκεί είμαστε. Συνεχίζουμε με το μείγμα για μπιφτέκια. Και αυτό θα έχει κείμενο, φαντάζομαι, τίποτα έτσι βαριά. Αυτό παίζει βάλα ή έχει αυτό μαμούνια? Α, αυτό είναι τελείως χρυστό. Πολύ έξε, δεν πειράζει, να έχει γεύση. Μετά συνεχίζουμε με το κείμενο. Αυτό είναι το χειρότερο νομίζω από όλα, παιδιά, είναι πάρα πολύ βαρύ. Και τέλος κλείνουμε με το σκορδάκι μας, για να διώχνουμε μακριά τους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Α, και είναι σε κομματάκια το σκόρδο αυτό. Ναι, δεν είναι σε σκόρδο, είναι τριμμένο. Θα πείτε ότι είναι αυτό το μπισκοτάκι μας, εντάξει, το κέικ. Ή τρούφα σοκολάτας. Είμαστε εκεί. Για να κάνουμε ένα ανακάτεμα να δούμε. Χριστέ μου. Θα βρωμίσει όλο το σπίτι, έτσι, το ξέρουμε αυτό. Το challenge αυτό έχω να σας πω ότι το σκέφτηκα μόνος μου, φαίνεται νομίζω, η επιτυχία του μέχρι στιγμής. Αλλά έχει ωραίο χρώμα τώρα, κοιτάξτε. Βρωμάει. Φαντάζομαι να το ψήσω πώς θα μυρίζει. Φίλτατε τηλεθεατή. Και τώρα που το ανακατέψαμε θα το ρίξουμε στη φόρμα μας. Και θα το ψήσουμε. Yes. Παιδιά, να σας πω κάτι, από χρώμα είναι πολύ ωραίο. Και να είναι ωραίο, λέει, να βγει ωραία η γεύση του. Θα δοκιμάσω πρώτα εγώ, μην πάθει και τίποτα η γιαγιά μου. Έτσι. Έτοιμο. Ήρθε η ώρα να το ψήσουμε στους 200 βαθμούς για μία ωρίτσα περίπου. Το βάζουμε στο φούρνο μας. Επανερχόμαστε σε λίγο. Λοιπόν, παιδιά, είναι έτοιμο το κέικ. Θέλω να σας πω ότι έχει βρωμίσει όλο το σπίτι. Όταν σας λέω έχει βρωμίσει, μυρίζει σαν πίτσα με κέικ μαζί. Σκεφτείτε, πίτσα με κέικ μαζί ενωμένα. Θα μπορούσε κάλλιστα με τόσα μπαχαρικά που έχει μέσα, ας και τι είναι αγουλιαστικό, να είναι ινδικό κέικ πακιστανικό με τόσα μπαχαρικά. Τι να πω, πάντως σαν σχήμα είναι και πολύ όμορφο, έτσι, δεν φούσκωσε πάρα πολύ, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο. Ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε, να κόψουμε και να το γευτούμε. Και ο Θεός βοήθος, παναγκιά μου. Πάμε, ένα του Δημήτρη, ένα του Cheddar the Real. Πάντως τραγανό, έχει τραγανίσει από πάνω, ίσως το σκορδάκι, δεν ξέρω. Για να δω μέσα. Α, ψημένο είναι. Λοιπόν, είναι έτσι, δείτε το εδώ. Μια χαρά, μια χαρά. Καλά τα πάμε. Μυρίζω και μέσα. Μυρίζει σαν ινδικό, ναι. Όταν τρώει ινδικό έτσι μυρίζει. Τι έγινε ρε παιδιά, τι έσπασε? Bon appétit. Καλή μας όρεξη. Ναι. Οκ. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω αν μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Νομίζω μ' αρέσει για κάποιο λόγο. Θυμίζει πάρα πολύ κέικ. Σαν κανονικό κέικ είναι. Και βάλα πάρα πολλά. Αλλά στο τέλος σου αφήνει μια πίτσα. Μια πίτσα σου αφήνει στο τέλος. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Δεν είναι άσχημο. Τρώγεται, δηλαδή. Το τρώω άνετα όλο το κομματάκι αυτό. Είναι καλό. Όπα, έφαγα ένα θυμάρι. Ναι. Ναι. Τώρα περνάει λίγο η ώρα, με αναγουλιάζει, αλλά το περίμενα πάρα πολύ χειρότερο.
δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι πιο έντονο από όλα εδώ μέσα. Νομίζω το σκόρδο. Παιδιά, δεν ξέρω να το χαρακτηρίσω. Πρώτη φορά το παθαίνω να μπορώ να χαρακτηρίσω καθόλου ένα φαγητό. Πάντως υπερισχύει το κέικ. Δηλαδή, με την πρώτη φορά που το τρως λες κέικ. Κέικ γκουρμεδιά θα το έλεγα. Παιδιά, είναι καλό. Δεν σας κάνω πλάκα. Πιστέψτε με. Είναι καλό. Απλά αφήνει μια αναγουλίλα στο τέλος. Αυτό που έχεις φάει πάρα πολύ και δεν μπορείς να μυρίζεις άλλο φαΐ. Αυτό. Για να δούμε όμως τι θα πει και η τουτούλα. Πώς θα της φανεί. Μπορεί να της αρέσει. Μπορεί και όχι. Θα της πω όμως ότι είναι αλμυρό το κέικ, γιατί αν το μυρίσει δεν πρόκειται να το φάει. Αφού δοκίμασα εγώ και δεν έπαθα κάτι, μια χαρά. Πάμε στη τουτούλα. Φύγαμε. Τουτούλα, γεια σου. Yes. Όπως ξέρεις πλέον είσαι ο δοκιμαστής μας. Mm. Ό,τι φτιάχνω και ό,τι αναμειγνύω το δοκιμάζεις εσύ. Εντάξει. Σήμερα έχω φτιάξει ένα πολύ ιδιαίτερο κέικ εδώ πέρα. Mm. Και θέλω να δοκιμάσεις και να μου πεις την αληθινή σου γνώμη. Ναι, ναι. Αλήθεια να μου πεις. Αν σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Ναι, ναι. Έτσι δεν με νοιάζει. Λίγο, λίγο όμως. Κόψω όσο θες. Γιατί δεν τρώω. Να δοκιμάσεις μια μπουκίτσα. Θέλω να... και να μου πεις τι πιστεύεις ότι έχει μέσα. Ναι. Πάμε για τα κομματιά. Κάτσε να σου πω και τι. Αν σου έχει ψηθεί. Όχι, δεν έχει ψηθεί, αφού το τρίψα με μαχαίρι. Ίσως είναι λίγο ακόμα. Κρύο είναι. Γιατί κοίτα. Ζυμάρια. Τέλος πάντων, για δοκίμασε. Μπαχαρικά του έχεις. Τι σου βγάζει. Ότι έχεις μπαχαρικά, έχεις μπαχαρικά. Ωραία, καλά το πας. Είναι... Καταρχάς είναι ωραίο ή δεν είναι ωραίο. Από, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Ναι. Σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Όχι. Δεν σ' αρέσει, ωραία. Καθόλου. Ούτε εμένα μ' άρεσε. Βασικά... Καθόλου. Είναι... Καθόλου. Καθόλου. Γκουίν. Ριο. Λοιπόν. Λοιπόν. Λοιπόν, τουτούλα. Πάμε. Τι πιστεύεις ότι... Θα σου πω στο τέλος τι έχει μέσα. Ναι. Έχει 6 υλικά. Α, 6 υλικά. Τώρα που είναι έτσι το αναγμή... Δεν καταλαβαίνεις. Ωραία, να σου πω τι έχει μέσα. Ναι. Είναι κλασικό κέικ, η ζύμη του, με σκόρδο. Πρώτο. Ναι, μου μύρισε το σκόρδο. Θυμάρι. Ναι. Κίμινο. Ναι. Κίμινο, σου έρχεται κίμινο. Ναι, το κίμινο, μίγμα... το σκόρδο. Αυτά τα δύο μου ήταν... Μείγμα για κοτόπουλο. Αυτό... Εντάξει, ναι, έχει και κάρι δηλαδή μέσα. Ναι. Μείγμα για μπιφτέκια. Ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Ναι. Το σκόρδο μου ήρθε και το κείμενο. Το σκόρδο και το κείμενο. Ναι. Πώς σου φαίνεται. Δεν είναι ωραίο Δημητράκη μου. Δεν είναι, τι να σου κάνω. Έλα βλέ το τούνα μου, γιατί. Είναι συνταγή της The Real. Δηλαδή δεν θες να φας άλλο. Πα, 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 πα. Σε παρακαλώ. Αυτό, θα πάρεις αυτό. Όχι, όχι. Αυτό εδώ θα το φας. Πάτο, πάτο, πάτο. Για μένα, για τον εγγονό σου. Πριν δεν μπορώ να φάω το κομματάκι. Τίποτα. Πώς μυρίζει. Ναι. Χάλια μυρίζει μου, τουτούλα, πώς το τρως κυρά μου και εσύ για χατήρι μου. Ένα σωσό φλέκι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την γευσηγνωσία σου. Είναι έντονο, το σκόρδο πολύ. Χάλια είναι μωρέ, για χάλια και challenge, δοκιμασία έκανα, αλλά έφαγα. Έφαγα. Αφού δεν με πείραξε, λέω θα δώσω και στην τουτούλα μου. Καθόλου ωραίο. Καθόλου ωραίο. Καθόλου Δημητράκη μου, καθόλου, καθόλου. Κουνί. Λοιπόν, φεύγω, του λέω πάω πάνω, γεια σου. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, αυτό ήταν το challenge μας. Ελπίζω να σας άρεσε. Ό,τι άλλη ιδέα έχετε για challenge, πείτε μου κάτω στα σχόλια και κάποια δικιά σας ιδέα, όχι μόνο από αυτά που ήδη έχουν κάνει, να την υλοποιήσουμε εδώ πέρα μαζί. Αυτά από μένα, παιδιά, σας χαιρετώ, σας φιλώ. Μην σας χαιρετήσω. Με το μαχαίρι. Γεια σας, παιδιά. Πάμε τώρα να φτιάξουμε το απλό το κέικ. Σουζούνια έχει πάνω. Δεν ξέρω τι είναι αυτά. Ρε, είναι μαμούνια. Όχι ρε. Ρε, μαμούνια. Δεν ξέρω τι είναι. Βάλε τσίλι μέσα στο κέικ. Δεν έβαλα. Παιδιά, μαμούνια είναι, δεν τα βλέπετε. Δεν είναι μαμούνια, σαν σουσαμάκια είναι. Όχι. Oh, mother, please. Τι να πάρω. Κόκκινο, πιπέρι, γλυκό θα πάρω. Κάνω, τι θα κάνω, τι γυρίζω. Είστε focus. Πάμε. Και τώρα που το ανακατέψαμε θα το ρίξουμε στην...
Και τώρα που θα ανακατέψαμε θα το ρίξουμε στο... Πώς λέγεται αυτό? Να το εκλείψω να δούμε. Πω πω. Τι σκορδίλα είναι αυτή? Πω πω, σαν να τρώω γλυκό με σκόρδο. Θα έχει ενδιαφέρον. Πάμε να το ψήσουμε. Get the money, get the best, get the money.